Είναι μοκασίνο σκαρπίνι. Αχ, τι ωραίο. Να το δώσω, να φύγει ο παππούς. Να το δώσω. Να του τα κουμπώσω. Ένας μωρέ είναι ένα. Είναι καλλιτεχνική φύση. Έχει υπάρξει τραγουδιστής, είναι ηθοποιός. Θα σας πω εγώ τι είναι, γιατί είναι φίλος του εγγονού μου. Και ξέρω, είναι ταξιδευτής της ζωής. Και έχουμε και τα ίδια μαλλιά. Κοντά μου, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης. Τι, γιατί είσαι κάτσι έτσι για να μας σκανδαλίσεις. Όχι, προσπαθώ να μιμηθώ εσένα. Να σκανδαλίσω. Ξυρίζεις το αστραχάλο σου. Όχι. Ξυρίζεις όλο το σώμα σου. Όχι. Είσαι άτριχος. Όχι. Αυτό μόνο πες μου. Μόνο κατά παραγγελία και γεια. Παραγγελία συγκεκριμένο κομμάτι. Παραγγελία και συγκεκριμένο κομμάτι. Να στο τυλίξω ή θα το φάτε εδώ. Δεν έχεις σκεφτεί ποτέ να τα βάψεις τα μαλλιά σου, να περάσει ένα λουλάκι. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Δηλαδή είσαι μαγειράς που πώς θα γίνει. Άμα γεράσω θα... Αγόρι. Εσείς όμως πλούσια τα λέει και γεια. Χαίρομαι πολύ. Μη με κοιτάς, μη με ωραίγεσαι. Ξέρεις ποιο μου θυμίζεις. Ποιον. Το Δημήτριο Υψηλάντη. Έχω κάτι σε Δημήτρη Υψηλάντη. Έχω διπλό. Το έχω ξαναπεί. Έχει τύχει ποτέ μια γυναίκα. Πες μου. Να σου πει ρε παιδί μου ευθέως. Ναι. Έλα μαζί μου και δεν θα, δεν θα ξαναπληρώσεις ποτέ στη ζωή σου τίποτα. Δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψεις. Ναι. Θα σε αναλάβω εγώ. Όχι, αλλά θα ήθελα. Να είσαι toy boy. Ναι, πολύ θα ήθελα να είσαι με ψάρο μαλλί να ήμουν toy boy. Σου έχουν προτείνει ποτέ να ποζάρεις για πίνακα. Όχι, δεν έχω ποζάρει. Γιατί με τέτοιο πινέλο. Αν ήσουν αόρατος, πιο διάσημο ή πια διάσημη θα χούφτωνες. Αν ήμουν αόρατος, θα χούφτωνα τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Πού? Εντάξει, να σου πω. Έχεις παίξει ποτέ στην επιστροφή κομμάτω χωρίς όβρακο. Ναι. Αμέ. Πώς ένιωσες? Ελεύθερος. Αληθεύει ότι το σόβρακο για σένα είναι τόσο ξένο όσο το χαμόγελο για το Γιάννη Μπέζο. Αληθεύει. Όσο το χαμόγελο για το Γιάννη Μπέζο. Μια χαρά χαμογελάει ο Γιάννης Μπέζο, εκεί που θέλει. Σε σένα έχει χαμογελάσει. Να με. Τι, γιαγιά πλούσια δεν λέει. Ναι, σε ευχαριστώ. Εσύ έπαιζε το σεσουάρ για δολοφόνους. Έπαιζα, ναι, πολλά. Με τον Νίκο Μουτσινά. Με τον Νίκο, ναι, ναι. Τον έχει γυμνό το Μουτσινά. Μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή έχει το Μουτσινά του. Δηλαδή έχω δει, όχι. Όχι, δεν έχω δει το Μουτσινά του. Ήσουν ποτέ τρίτο πρόσωπο σε σχέση. Εν αγνία μου, ναι, ναι, ναι. Εν αγνία σου, δηλαδή. Δεν ήταν σχέση όμως. Όχι, δεν ήμουν. Συγγνώμη, η απάντηση είναι όχι. Έλα, όχι. Ρε, πες αλήθεια. Παρακαλώ, αλήθεια σου λέω. Εσύ που έκανες την καμπάνια του Αρμάνι στην Αμερική. Ναι. Κανα σακάκι καβάτζωσες. Σε πληροφορώ, καβάτζωσα παπούτσια, σακάκι, παντελόνι, ακόμα τα έχω. Ωραία, ρε. Και βρακιά που δεν φοράω. Να σου πω τα βρακιά που δεν φοράς, δεν μας τα φέρνεις. Αφού δεν τα φοράς. Να τα κάνεις, γιαγιά. Είναι αυτά τα πάλκο με το παραθυράκι. Είναι... Όχι, είναι σλιπάκι. Ναι. Με άσπρο ζωνάρι. Γιατί το δες το ζωνάρι στο βρακί σου, σούπερ μαλίσαι. Εγώ το... ο Αρμάνι τα έκανε. Πολύ περίεργο, ρε παιδάκι. Είναι περίεργος ο Αρμάνι. Ζωνάρι στο βρακί, τον έχεις γνωρίσει. Τον γνώρισαν. Τι λέει αυτός. Καλός άνθρωπος. Έχει ένα σκάφος. Έχει ένα σκάφος μαύρο. Μαύρο είναι. Ναι, και είναι και αυτός μονίμως μαυρισμένος. Μαύρο σκάφος, μαύρα, όλα μαύρα κουράκια. Όλα μαύρα δεν ξέρω. Αυτός δεν είναι ο Αρμάνι, ο Χαρμάνι. Ο Χαρμάνι. Τέλος πάντων, αν μπορούσες να είσαι ένας παλιός ηθοποιός, κάποιο ιστορικό πρόσωπο από το παρελθόν, ποιος θα ήθελες να είσαι? Θα ήθελα να έχω γνωρίσει τον Πυθαγόρα. Διαβάζεις φιλοσοφία. Πολύ. Μπράβο, ρε, εσύ. Ναι, μ' αρέσει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, γιαγιά. Να σου πω, εσύ που κάνεις το χημικό τώρα στην επιστροφή. Ναι. Ξέρεις τίποτα από χημία ή. Ήμουνα. Παρόλο που νομική, ήμουνα θετική κατεύθυνση. Δεν ξέρω τίποτα. Οξύ και βάση. Άλλας και νερό. Άλλας και νερό. Γιαγιά. Αγόρι μου. Καλή στα ευρωπαϊκά. Αυτό ήταν ο Θεοχάρης Ιωαννίδης για άλλη μια φορά χωρίς όβρακο. Γιατί ξέρω. Συνέντευξη χωρίς όβρακο.